Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι φορείς του νομού Τρικάλων μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει το παράρτημα του ΤΕΙ Ανακαίνησης και Αποκατάστασης Κτηρίων και να μεταφέρει το τμήμα πολιτικών δομικών έργων στη Λάρισα. Με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας, οι τρεις βουλευτές Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Χάιδος, Χρήστος Μαγκούφης και Σούλα Μερεντίτη, ζητούν να διατηρηθεί στα φετινά μηχανογραφικά το τμήμα δομικών έργων, στο οποίο να συγχωνευτεί και το τμήμα ανακαίνησης και αποκατάστασης κτηρίων και να μεταφερθούν στα Τρίκαλα τα τμήματα του ΤΕΙ που λειτουργούν στη Λάρισα και έχουν ως αντικείμενο συναφείς σπουδές. Επιστολή διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας έστειλε και ο Δήμαρχος Τρικαίων Χρήστος Λάπας, χαρακτηρίζοντας εχθρική και ανελαίτη τη συγκεκριμένη απόφαση για να προσθέσει ότι ο παραγωνισμός των Τρικάλων δεν είναι αποδεκτός με κανέναν τρόπο. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης έκανε λόγο για κρατικές αυταρχικές αποφάσεις που βλάπτουν την τοπική κοινωνία, ενώ προανήγγειλε αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν συζητάμε έτσι αυθαίρετα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, να κλείσουν τα ΤΕΙ. Δεν πάει άλλο. Θα μας βρουν αντίθετα απέναντί τους και θα είμαστε μπροστάριδες σε καμία περίπτωση να μην κλείσουν τα ΤΕΙ. Είναι αγώνας συνεχής και πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε ότι δεν αντέχει άλλο τα Τρίκαλα υποβάθμιση. Δεν αντέχουμε στα Τρίκαλα υποβάθμιση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να βρίσκονται στα μηχανογραφικά και οι δύο σχολές και να έρθει και τρίτη σχολή.